Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, τιμάμε σήμερα τα 50 χρόνια από το μεγάλο ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, μέσα σε ένα περιβάλλον που η ευρύτερη περιοχή μας μυρίζει μπαρούτι. Γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη φρίκη από αυτό που ζει ο Παλαιστινιακός λαός στη λωρίδα της Γάζας, αφού κάθε μέρα χτυπιέται τουλάχιστον ένας προσφυγικός καταβλισμός με δεκάδες και εκατοντάδες νεκρούς, χτυπιούνται σχολεία και νοσοκομεία με τα μεγαλύτερα θύματα να είναι τα παιδιά, τα βρέφη και οι γυναίκες. Το κράτος φωνιάς του Ισραήλ δεν έχει αφήσει τίποτε όρθιο. Προσπαθεί να εξοντώσει με κάθε τρόπο τον Παλαιστινιακό λαό με τις βόμβες, τις σφαίρες, τον αποκλεισμό σε τροφή, ρεύμα, νερό και επικοινωνίες, προκαλώντας συνθήκες εξόντωσης από την πείνα, τις κακουχίες, την έλλειψη περίθαλψης και τις ασθένειες. Στα χαλάσματα της Γάζας και απέναντι στην πανίσχυρη πολεμική μηχανή του Ισραήλ και του ΝΑΤΟ, αναδεικνύεται ένας ήρωας λαός. Ένας λαός που δείχνει πως το δίκαιο είναι το σπουδαιότερο καύσιμο, το πιο δυνατό όπλο ενός αγώνα. Ο λαός της Παλαιστίνης που αρνείται να αφήσει την πατρίδα του στους κατακτητές. Σε αυτό το λαό σήμερα δεν μπορεί να υπάρξει άνθρωπος, εργαζόμενος, που να μην εκφράσει την αλληλεγγύη του, τη στήριξή του. Γιατί κάθε άνθρωπος που δεν αποβλακώνεται από την κυρίαρχη προπαγάνδα για το δίθεν δικαίωμα αυτοάμυνας που έχει το κράτος εξοντωτής και κατακτητής, δεν μπορεί να μην γεμίζει από οργή και πόνο για το ανίποτο έγκλημα που συντελείται στην Παλαιστίνη. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, οι συμπορευόμενοι, οι φίλοι και οι φίλες του κόμματος, με το κεφάλι ψηλά, μαζί με τον λαό και την νεολαία, εκφράζουμε στην πράξη την αμέριστη αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό και ξέρουμε ότι παλεύουμε για μια πολύ δίκαιη υπόθεση. Να σταματήσει τώρα η βάρβαρη Ισραηλινή επίθεση και η σφαγή στη λωρίδα της Γάζας. Να τερματιστεί η πολύχρονη κατοχή του Ισραηλινού κράτους στα Παλαιστινιακά εδάφη που επιβάλλεται με τις πλάτες των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αναγνωριστεί το ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 67 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Καταγγέλουμε και από αυτό το βήμα τη φιλοκατοχική στάση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και την επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας μας στα αμερικανονατοϊκά και ισραηλινά σχέδια, τη χρησιμοποίηση των στρατιωτικών βάσεων και υποδομών για τη δολοφονία του λαού της Παλαιστίνης. Αγαπητές συναγωνίστριες και συναγωνιστές, 50 χρόνια μετά το φοιτητικό και εργατικό λαϊκό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, στεκόμαστε με σεβασμό. Τιμάμε όσους έδωσαν τη ζωή τους, βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν και αγωνίστηκαν στη διάρκεια του ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου και συνολικά στη διάρκεια της επτάχρονης δικτατορίας. Τιμάμε όπως πρέπει το μεγάλο ξεσηκωμό του Νοέμβρη, τα άσβεστα συνθήματά του από τη μνήμη και τις καρδιές μας, με τη συμμετοχή μας στους μεγάλους αγώνες της εποχής μας, ανοίγοντας το δρόμο για τις επόμενες αναμετρήσεις με τη δικτατορία του κεφαλαίου, για να πάρουν τα όνειρά μας η ανεκπλήρωτη δίκαιη υπόθη μας εκδίκηση. Ο μεγάλος ξεσηκωμός του Νοέμβρη του 73 και όλοι οι αντιδικτατορικοί πάλι δεν χωράνε στις άνευρες και ευνουχισμένες εκδηλώσεις διαστρεβλωμένης μνήμης που στείνει η αστική τάξη και τα κόμματά της. Η προσπάθεια αρχικά από τη Νέα Δημοκρατία και μετά από όλα τα αστικά κόμματα να αναδειχτεί πως ο αγώνας των εξαγερμένων εξαντλούνταν στο να μεταβληθεί το πολιτικό σύστημα σε κοινοβουλευτική δημοκρατία και πως δικαιώθηκαν το 1974 με την επαναφορά της, αποτελεί μια κάλπικη ανάγνωση και παρουσίαση της ουσίας αυτού του αγώνα, των πραγματικών αιτημάτων του, αλλά και των βαθύτερων διαθέσεων των ελεήστικων
εργατικών και λαϊκών μαζών που συμμετείχαν με πρωταγωνιστές τους κομμουνιστές και άλλους ριζοσπάστες αγωνιστές. Είναι σε όλους γνωστό πως την εποχή του ξεσηκωμού καμιά από τις αστικές και οπορτουνιστικές δυνάμεις δεν υποστήριζε την ανατροπή της δικτατορίας μέσα από την παρέμβαση του εργατικού λαϊκού παράγοντα. Άλλες δυνάμεις όπως η Ένωση Κέντρου και ο Καραμαλής επεδίωκαν μια συμφωνία κορυφής με παρέμβαση των συμμάχων στα διεθνή καπιταλιστικά συμμαχικά κέντρα. Άλλες όπως το ΠΑΚ του Ανδρέα Παπανδρέου στήριζαν σαμποταριστικές ένοπλες ενέργειες χωρίς καμία παρουσία στο μαζικό εργατικό λαϊκό κίνημα. Ενώ οι οπορτουνιστές υποστήριζαν την προσπάθεια φιλελευθερωποίησης του καθεστώτος και στέκονταν εχθρικά στην ανάπτυξη κινήματος γιατί σαμποτάριζε το δίθεν εκδημοκρατισμό της Χούντας. Το ΚΚΕ ήταν η μοναδική πολιτική δύναμη που καλούσε σε ανατροπή της δικτατορίας με όρους μαζικού εργατικού λαϊκού κινήματος, αξιοποιώντας κάθε μορφή πάλης. Είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη από τις αρχές της δικτατορίας πραγματοποιήθηκαν μερικές από τις πρώτες αντιστασιακές ενέργειες, όπως το γράψιμο συνθημάτων ενάντια στη Χούντα έξω από τη στρατιωτική Λέσχη τον Ιούνιο του 1967 και τον Αύγουστο στην Άνω Τούμπα, σε κτίριο που μαζεύτηκαν αξιωματικοί, έλαμψε το γνωστό σύνθημα 114, αποφλεγόμενα στουπιά, ενέργειες που έγιναν από το πατριωτικό αντιδικτατορικό μέτωπο που η ραχοκοκαλιά του ήτανε μέλη του ΚΚΕ. Εδώ άλλωστε στη Θεσσαλονίκη είχαμε και τους πρώτους νεκρούς, τον νεολαίο Γιάννη Χαλκίδη και τον Γιώργη Τσαρουχά, γραμματέα της κομματικής οργάνωσης Θεσσαλονίκης τότε του ΚΚΕ. Το ΚΚΕ, παρά τις όποιες αδυναμίες στη στρατηγική του, παρά τα ισχυρά χτυπήματα από το καθεστώς, αλλά και την επίθεση του οπορτουνισμού τότε στο εσωτερικό του με στόχο τη διάλυσή του, άντεξε γιατί είχε εμπιστοσύνη στην εργατική τάξη και το κίνημά της. Και με έναν τρόπο και τότε, όπως και σήμερα, είχε και έχει στη σημαία του το πάντα επίκαιρο σύνθημα «Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό», βαδίζοντας το δρόμο της ανατροπής. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, η δικτατορία της 21ης Απριλίου του 1967 ήταν προϊόν των χαρακτηριστικών και των αδιεξόδων του αστικού πολιτικού συστήματος, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και τη σταθεροποίηση της καπιταλιστικής εξουσίας στη χώρα μας. Οι αντιθέσεις ανάμεσα στους αστούς για τον έλεγχο του στρατού, για τη διαχείριση του Κυπριακού και τη στάση της χώρας για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και τη δυνατότητα του αστικού πολιτικού συστήματος να λειτουργεί αποτελεσματικά στην ενσωμάτωση των λαϊκών εργατικών δυνάμεων, δημιούργησαν δυσκολίες που τις έλυσε δυναμικά η δικτατορία των συνταγματαρχών, οι οποίοι κινήθηκαν με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και ταχύτητα, καθώς είναι γνωστό ότι σχέδια πραξικοπήματος ετοίμαζε και το παλάτι, αλλά και αστή πολιτική. Γι' αυτό η δικτατορία των συνταγματαρχών δεν ήταν ξένο σώμα για το σύστημά τους, αλλά ήταν η συνέχεια που σε εκείνη τη φάση το έβγαζε από τα αδιέξοδα που είχε. Ο ταξικός της χαρακτήρας έγινε καθαρός από τα πρώτα μέτρα του αντικομουνισμού, της έντασης της καταστολής στο εργατικό και λαϊκό κίνημα, τις δολοφονίες, τις συλλήψεις και τις εξορίες. Κατά τ' άλλα συνέχισε και εμβάθυνε τις σχέσεις της χώρας μας με το ΝΑΤΟ. Στήριξε ανοιχτά το κεφάλαιο, προωθώντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την κερδοφορία των καπιταλιστικών επιχειρήσεων. Όταν λοιπόν η ίδια η αστική τάξη και ένα μεγάλο μέρος του παλιού πολιτικού της προσωπικού πρόσβλεπαν στη λύση των ζητημάτων που δεν λύθηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες, όταν κοιτούσαν μαζί με τους συμμάχους τα υπεριαλιστικά κέντρα του ΝΑΤΟ και τη ΣΕΟΚ την προώθηση των κοινών ταξικών του στόχων, η Χούντα είχε έναν εχθρό και είχε αλάνθαστο ταξικό κριτήριο σε αυτό.
το ΚΚΕ και τους κομμουνιστές που λίγες δεκαετίες πριν είχαν ηγηθεί στο μεγάλο εθνικό απελευθερωτικό αγώνα με την ίδρυση του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ και βεβαίως την κορυφαία στιγμή της ταξικής πάλης στη χώρα με την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Και παρόλη την αδυναμία που βρέθηκαν οι λιγοστές οργανωμένες μας δυνάμεις, χτυπημένες από την καταστολή και την παρανομία από τη μια και αποδιαρθρωμένες από τη διάλυση των κομματικών οργανώσεων που είχε αποφασιστεί το 1958 και τη διάχυσή τους στην ενιαία δημοκρατική αριστερά, κατάφεραν να ανασυγκροτηθούν και με τις ιστορικές αποφάσεις της 12ης Ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής του 1968 και στην πορεία με την επανίδρυση των κομματικών οργανώσεων, αλλά και τη σπουδαία απόφαση για την ίδρυση της ΚΝΕ τον Αύγουστο του 1968, κατάφεραν να γίνουν η καρδιά και ο νους της αντίστασης του λαού μας κατά της δικτατορίας. Να γιατί το ΚΚΕ, που είναι αίμα και σάρκα της εργατικής τάξης, σφυριλατημένο στο μεγάλο καμίνι της ταξικής πάλης των πρωτοπόρων και πιο λαμπρών σελίδων της ιστορίας του λαού μας, μπόρεσε σε απίστευτα δύσκολες συνθήκες να σηκωθεί όρθιο και να εμπνεύσει το λαό. Ναι, φίλοι και φίλες, κρατήστε το αυτό και σκεφτείτε το καλά. Το ΚΚΕ και το 40-41 και το 1967-68 με σχεδόν διαλυμένες οργανώσεις, χτυπημένο από την κρατική καταστολή, την κρατική καταστολή που τότε δεν μετριόταν απλά με γκλόπς και δακρυγόνα όπως τις μέρες μας, αλλά με σφαίρες, εξορίες και φυλακές, μπόρεσε και δυνάμωσε πολύ γρήγορα και έγραψε χρυσές σελίδες στην ταξική πάλη. Κατάφερε δηλαδή να κάνει τα μεγάλα σκοτάδια λάμψη, γιατί πιο πριν είχε καταφέρει να συντηρήσει λίγες φωλιές νερού μέσα στις φλόγες, όπως λέει και ο ποιητής μας. Γιατί όσο υπάρχει άδικο, όσο οι εκμεταλλευτές θα σπέρνουν τη βαρβαρότητα, τόσο θα γεννιούνται οι όροι για να ανδρωθούν νέες δυνάμεις στον ταξικό αγώνα, για να γραφτούν νέες μεγάλες ηρωικές σελίδες στην ιστορία του λαού μας, με πρωτοπόρους τους κομμουνιστές και τις κομμουνίστριες και με πρωταγωνιστή πάντα το λαό. Μπορούμε σήμερα να κρατήσουμε κάποια σημαντικά συμπεράσματα από τον ηρωικό ξεσηκωμό, αλλά και την πάλη του λαού σε όλη την επτάχρονη δικτατορία. Ένα σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι η αστική τάξη, προκειμένου να διασφαλίσει την απρόσκοπτη πορεία των συμφερόντων της, δεν διστάζει να καταφύγει σε κάθε αντιδραστικό μέσο, στη χρήση οποιονδήποτε αντιλαϊκών εργαλείων. Συμπέρασμα σημαντικό που πρέπει να κρατά σε διαρκή επαγρύπνηση και ετοιμότητα το εργατικό λαϊκό κίνημα και φυσικά την πρωτοπορία του. Είναι αλήθεια πως ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου ήταν ένα αυθόρμητο γεγονός, χωρίς προηγούμενο σχεδιασμό από οποιαδήποτε πολιτική δύναμη ή αντιστασιακή οργάνωση. Όσο όμως αλήθεια είναι αυτό, καθώς και ότι ήταν μαζική η αυθόρμητη συμμετοχή κόσμου στον ξεσηκωμό που συμμετείχε πρώτη φορά στην αντιδικτατορική πάλη, άλλο τόσο αλήθεια είναι πως κάθε μεγάλο γεγονός που φαντάζει σαν βεγγαλικό στο προηγούμενο σκοτάδι έχει τροφοδοτηθεί από την προηγούμενη πείρα, στην προκειμένη περίπτωση της αντιδικτατορικής πάλης. Στηρίζεται στην πείρα της ίδιας της ταξικής πάλης συνολικά, τόσο στις μορφές όσο και στα αιτήματα που εμπνέουν έναν αγώνα. Η ίδια η πίστη στον αγώνα, η συμμετοχή, οι μορφές οργάνωσής του δεν προκύψαν από το πουθενά, αλλά στηρίχτηκαν στην πείρα των προηγούμενων χρόνων, στην ασίγαστη αντίσταση του λαού μας όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ο ξεσηκωμός αυτός, αν και ξεκίνησε ως φοιτητική κινητοποίηση, πατώντας σε υπαρκτά προβλήματα των φοιτητών, γρήγορα και με την παρέμβαση των κομμουνιστών, των πρωτοπόρων τμήματων της εργατικής τάξης, έγινε παράλληλα εργατικός λαϊκός ξεσηκωμός.
Έτσι πήρε το χαρακτήρα πραγματικού παλαϊκού ξεσηκωμού. Αυτός ο χαρακτήρας καθόλου δεν επισκιάζει τον πρωτοπόρο ρόλο της εργατικής τάξης στον αγώνα για την ανατροπή της καπιταλιστικής εξουσίας. Η επίδραση της εργατικής πρωτοπορίας δεν εκφράζεται μόνο με τη δράση της μέσα στα συνδικάτα, μέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, που ούτως ή άλλως τότε ήταν στο γύψο και χτυπημένο από συλλήψεις και εξορίες. Ο πρωτοπόρος ρόλος της εκφράστηκε και εκφράζεται και στα ίδια τα αιτήματα και τον προσανατολισμό που αποκτούν και τα υπόλοιπα κινήματα, ειδικά τα κινήματα που αφορούν τμήματα της νεολαίας που προέρχονται από την εργατική τάξη ή καταλήγουν στην εργατική τάξη. Άλλωστε, η πείρα του κινήματος πριν τη δικτατορία, οι μεγάλοι αγώνες επέδρασαν στις συνειδήσεις των φοιτητών, διαμόρφωσαν τους όρους στο φοιτητικό κίνημα να μην περιοριστεί στην πορεία του ξεσηκωμού σε αιτήματα στενά φοιτητικά, αλλά να διευρύνει τις διεκδικήσεις του, να αποκτήσει αντιπεριαλιστικό προσανατολισμό. Μπορεί ο μεγάλος ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου να μην στόχευε στο τσάκισμα του καταπιεστικού κρατικού μηχανισμού και από αυτή τη σκοπιά να μην πήρε χαρακτηριστικά εξέγερσης. Ήταν όμως ένας πρωτόγνωρος εργατικός λαϊκός ξεσηκωμός, ένα ορμητικό ξέσπασμα διαμαρτυρίας. Την ίδια στιγμή η τότε οργανωτική κατάσταση του κόμματός μας, αλλά και οι αδυναμίες στη στρατηγική του, αδυναμίες που εκφράζονταν και στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα, επέδρασαν στην υιοθέτηση της θέσης πως η αποκατάσταση της αστικής δημοκρατίας ήταν αναγκαίο βήμα της πάλης για το σοσιαλισμό. Αποσυνδέοντας έτσι ο κρίκος της πάλης για την ανατροπή της Χούντας με το ζήτημα της ανατροπής της καπιταλιστικής εξουσίας. Σε αυτές τις συνθήκες και κάτω από το όργιο της καταστολής, ο εργατικός αυτός λαϊκός ξεσηκωμός ιτήθηκε. Ωστόσο, αυτή η ήττα ήταν η φλόγα που άναψε και συνέβαλε αποφασιστικά στην εργατική αφύπνιση, γιατί βάθινε τα ρήγματα στους κόλπους της στρατιωτικής δικτατορίας, ενταφίασε οριστικά τα σχέδια της λεγόμενης φιλελευθερωποίησης της Χούντας με τον Μαρκεζίνη, αλλά και απονομιμοποίησε τη δικτατορία στη συνείδηση ευρύτερων εργατικών λαϊκών δυνάμεων που έως τότε δεν συμμετείχαν στο κίνημα. Μαζί με την τραγωδία της Κύπρου επιτάχυνε τελικά την πτώση της δικτατορίας. Ήταν ένας από τους αγώνες, μια από τις ήττες που βοηθούν το λαό να βγάζει συμπεράσματα, να προετοιμάζεται για τις επόμενες μάχες που έρχονται. Είναι από αυτές τις ήττες που οι καταπιεσμένοι, οι χαμένοι του χθες, μαθαίνουν να γίνονται οι νικητές του αύριο. Σε τέτοια μάχη ανδρώθηκαν εκατοντάδες νέοι κομμουνιστές και κομμουνίστριες. Σε αυτή την πυρκαγιά αναγεννήθηκε η πρωτοπόρα κομμουνιστική νεολαία, που από τα πρώτα μέλη και στελέχη της είναι και πολλοί σύντροφοί μας και συντρόφισσες από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, που βρέθηκαν στα κελιά, που βασανίστηκαν, που πρωτοστάτησαν στην κατάληψη του Πολυτεχνείου, που και εδώ ήταν πολύ μαζικοί. Αυτούς τους τιμάμε σήμερα και αυτούς που έφυγαν από τη ζωή, αλλά και τους υπόλοιπους που είναι εδώ μαζί μας ή που είναι κοντά μας και μας έχουν μέσα στην καρδιά τους. Τα μέλη και τα στελέχη της ΚΝΕ, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, που βρέθηκαν στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, παρόλο που δεν είχαν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο από τα πριν πολιτικής παρέμβασης και με δεδομένες τις τεράστιες δυσκολίες στην επικοινωνία με τα καθοδηγητικά όργανα, μπόρεσαν γρήγορα και με τις όποιες αντιφάσεις και αδυναμίες να παίξουν καταλυτικό ρόλο και μέσα στη Συντονιστική Επιτροπή, στην ανάπτυξη, τον προσανατολισμό, τη διεύρυνση των ετοιμάτων, να συμβάλλουν έτσι ώστε το Πολυτεχνείο να γίνει το κέντρο όχι μόνο των καταληψιών φοιτητών και φοιτητριών, αλλά και της εργατικής και λαϊκής συμμετοχής κατά της δικτατορίας. Στην ειδική έκδοση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, που κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες, αλλά και στο νέο τόμο του δοκιμίου ιστορίας του ΚΚΕ που θα κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα και αφορά τα χρόνια 1967-1974, μπορείτε να βρείτε πολύ περισσότερες λεπτομέρειες. Και η πείρα του Πολυτεχνείου επιβεβαιώνει πως ανεξάρτητα τη μορφή που παίρνει η δικτατορία του κεφαλαίου, αν είναι δηλαδή αστικό κοινοβουλευτικό σύστημα ή αλλού ανοιχτή δικτατορία,
μπορούν να διαμορφωθούν προϋποθέσεις μαζικού, λαϊκού και νεολαϊστικού ξεσηκωμού. Ακόμη και αν δεν έχουν οριμάσει συνθήκες για μια μεγαλύτερη και πιο βαθιά σύγκρουση που οδηγεί στην ανατροπή του συστήματος. Τέτοια γεγονότα, συντρόφισσες και σύντροφοι, υπάρχουν παντού. Για εμάς τους κομμουνιστές η ευθύνη είναι να μπαίνουμε μπροστά σε κάθε λαϊκό ξεσηκωμό, χωρίς κράτη, χωρίς φόβο, για να τραβάμε την ταξική πάλι μπροστά, για να μετράει όσες κατακτήσεις μπορεί να μετρήσει ο λαός παραπάνω. Και σε κάθε μάχη, σε κάθε ύψωμα που κατακτάμε, να μπορεί ο λαός μας να βλέπει το ξέφωτο, να βλέπει τον πραγματικό λυτρωμό που δεν είναι άλλος από την ανατροπή του συστήματος της βαρβαρότητας και της εκμετάλλευσης, την οικοδόμηση μιας νέας κοινωνίας χωρίς εκμετάλλευση, χωρίς πολέμους, χωρίς βαρβαρότητα, του σοσιαλισμού, κομμουνισμού. Σε έναν τέτοιον αγώνα μπορούμε να αποκτήσουμε μεγαλύτερη πείρα από τη διαμόρφωση των διεκδικήσεων της πάλης, από το πώς θα επιλέγουμε την κάθε μορφή πάλης για να συμμετέχουν μεγαλύτερα τμήματα του λαού και της νεολαίας, από το πώς δεν θα πατάμε την πανανόφλουδα να γινόμαστε ουρά του ενός τμήματος των εκμεταλλευτών απέναντι σε ένα άλλο, αλλά θα υπηρετούμε κάθε φορά τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και των συμμάχων της. Πώς θα αποκτάμε αντοχή, συνέχεια, ικανότητα ο αγώνας να μην οδηγεί στις καμπές του στην κούραση ή την παρέτηση, αλλά στην ανασύνταξη, την αναδιοργάνωση για την επόμενη αντεπίθεση. Το πιο σημαντικό τέλος συμπέρασμα από αυτόν τον απερίγραπτο κυρωικό ξεσηκωμό είναι πως κανένας συσχετισμός δύναμης, κανένα καθεστώς φόβου, τρομοκρατίας και ητοπάθειας δεν μπορεί να κρατήσει έναν λαό χειροπόδαρα δεμένο. Άλλωστε, τέτοιο είναι και το παράδειγμα του αγωνιζόμενου παλαιστινιακού λαού σήμερα. Κάθε λαού που αγωνίζεται για το δίκιο του. Ο λαός μας με προστάριδες τους κομμουνιστές βρίσκει τον τρόπο να παλεύει, να ξεσηκώνεται, να επαναστατεί και στο τέλος θα νικήσει. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, οι απολογητές του συστήματος μιλάνε για το Πολυτεχνείο και προσπαθούν να παρουσιάσουν πως σήμερα ο αγώνας είναι μάταιος, πως όλα τέλειωσαν με την αποκατάσταση του κοινοβουλευτισμού, πως η γενιά που τότε έγραψε ιστορία σήμερα ενσωματώθηκε στο σύστημα που ζούμε, ένιωσε πληρότητα με αυτό που ζει σαν επιστέγασμα εκείνου του αγώνα. Η αλήθεια είναι όμως πως την ιστορία δεν τη γράφουν γενιές, αλλά τάξεις. Και η τάξη των εκμεταλλευομένων είναι εδώ και ζει στο πετσί της την καταπίεση της τάξης των εκμεταλλευτών. Ζούμε τον κίνδυνο του πολέμου που συνεχίζει να έχει τις φλόγες του στην Ουκρανία αλλά και να φτιάχνει καινούργιες εστίες που πολλαπλασιάζονται σε όλο τον κόσμο και που η κυβέρνηση μας βάζει με τα μπούνια για το δίθεν εθνικό συμφέρον, δηλαδή για το συμφέρον των λίγων που ζητάνε να τον υπερασπιζόμαστε πολύ. Τώρα με τον ιδρώτα μας και αύριο με το ίδιο μας το αίμα. Ζούμε την ακρίβεια για τα κέρδη των λίγων για έναν πόλεμο που γίνεται για αυτά τα κέρδη. Χιλιάδες νοικοκυριά δεν έχουν καμιά δυνατότητα να ζεσταθούν, ενώ την ίδια ώρα μια χούφτα όμιλη στην ενέργεια και όχι μόνο σκάνε με δισεκατομμύρια κέρδη από αυτή την ακρίβεια. Και όσο η εργατική τάξη και ο λαός γίνονται φτωχότεροι, αυτοί γίνονται πλουσιότεροι. Ζούμε ένα ξεχαρβαλωμένο σύστημα υγείας που με κάθε νόμο, με κάθε μέτρο, με κάθε προϋπολογισμό που ψηφίζεται απογυμνώνεται όλο και περισσότερο από τις λιγοστές κοινωνικές παροχές που είχε, με κλεισίματα κλινικών, με λιγότερους γιατρούς και νοσηλευτές, με πανάκριβα φάρμακα. Την ίδια ώρα που πλουτίζουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι στην υγεία, που φυτρώνουν σαν μανιτάρια οι ιδιωτικές μονάδες υγείας. Ζούμε ένα σύστημα εκπαίδευσης με σχολεία, πανεπιστήμια και σχολές μαθητείας που προσαρμόζουν το ίδιο το περιεχόμενό τους στις ανάγκες των επιχειρηματιών, που όλο και περισσότερο απομακρύνουν μαθητές και σπουδαστές από την πραγματική μόρφωση, την ουσιαστική και ολόπλευρη γνώση, που λειτουργούν όλο και περισσότερο σαν παραρτήματα των επιχειρηματικών ομίλων, που κυριολεκτικά σε κάθε βαθμίδα οι γονείς πρέπει να βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ζούμε χώρους δουλειάς κάτεργα,
που η δημοκρατία βρίσκεται έξω από τις πύλες των επιχειρήσεων, που οι μισθοί παραμένουν χαμηλότεροι από αυτούς του 2009, όταν το λάδι, το ψωμί, το τυρί, τα ζυμαρικά, τα πιο απλά και καθημερινά έχουν γίνει 3 και 4 φορές πιο ακριβά, που τα κέρδη ανεβαίνουν μέρα με τη μέρα, και όταν ένας όμιλος απλά βγάζει δεκάδες δισεκατομμύρια κέρδη και όχι εκατοντάδες δισεκατομμύρια, προχωράει σε δεκάδες χιλιάδες απολύσεις. Ζούμε σε μια πόλη που μέχρι να γίνει το μετρό χάλασαν και αποσύρθηκαν τα μισά λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Μέχρι να γίνει το flyover θα έχει καταρρεύσει ο περιφερειακός και οι κεντρικές οδικές αρτηρίες που ήταν ήδη φρακαρισμένες. Σε αυτήν την πόλη που αποζημιώθηκε πριν λίγες μέρες η όμιλη για ένα έργο που δεν έγινε ποτέ, την υποθαλάσσια αρτηρία. Με λίγα λόγια, ζούμε στον καπιταλισμό, σε ένα σύστημα βαρβαρότητας που πνίγει τη ζωή μας σε κάθε πλευρά. Δεν μπορεί αυτό να ήταν το επιστέγασμα των αγώνων κατά της δικτατορίας. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε παλιότερους και σε νεότερους αγωνιστές, σε αυτούς που αρνούνται να παρατήσουν τα όνειρά τους, αρνούνται να μετρήσουν τον πόη αυτών των ονείρων στις αντοχές του συστήματος που ζούμε. Η χρεοκοπία της σοσιαλδημοκρατίας, η πορεία ενσωμάτωσης του ΣΥΡΙΖΑ, η προδοσία των ονείρων τους από τα κόμματα που ακολούθησαν έχουν πηγή την υπόκληση αυτών των κομμάτων στο σύστημα της εκμετάλλευσης. Τέτοιες μέρες να μην ξεχνάμε ότι αυτό το κόμμα έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στην εμπλοκή της χώρας στα αμερικανονατοϊκά σχέδια. Ήταν συνδημιουργός της Έλληνο-Αμερικάνικης Συμφωνίας. Αποδείχτηκε στην πράξη ότι ποτέ η ζωή δεν πήγε μπροστά. Ποτέ καμία κοινωνία δεν προχώρησε. Καμιά αλλαγή δεν έγινε από την υπόκληση στον αρνητικό συσχετισμό, από το συμβιβασμό, από την εγκατάλειψη του αγώνα. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει το φως. Υπάρχουν οι φωλιές νερού μέσα στις φλόγες και είναι η συμπόρευση με το ΚΚΕ. Με το ΚΚΕ που το σύστημα δεν μπορεί να το βάλει στο χέρι. Με το ΚΚΕ που μόλις προχθές συμπλήρωσε τα 105 χρόνια ζωής και συνεχίζει να είναι εδώ, συνεχίζει να μελετάει την ιστορία του, να βγάζει συμπεράσματα από τη δράση του για να είναι σε θέση να ηγείται στην πάλη της εργατικής τάξης και της νεολαίας. Το ΚΚΕ που άντεξε και στα βαριά χτυπήματα της καταστολής, στο τουφέκι και το λεπίδι του συστήματος. Το ΚΚΕ που παρόλες τις αδυναμίες και τα λάθη που ενδεχομένως έκανε, δεν πρόδωσε τον ιστορικό του ρόλο και βρήκε τη δύναμη μέσα στην ΙΤΑ ξανά το 1989-90-91 να πατήσει στα πόδια του, να ανακτήσει τα επαναστατικά του χαρακτηριστικά, να γίνει ένα κόμμα που δεν μπόρεσαν οι σιρήνες της υποταγής να το οδηγήσουν στα βράχια της βαρβαρότητας, ούτε στα λασπόνερα της διαχείρισης. Αγαπητοί λοιπόν συναγωνιστές και συναγωνίστριες, απευθυνόμαστε ιδιαίτερα σε εσάς που σήμερα μπορεί να έχετε επιφυλάξεις, αλλά ξέρετε πως με το κουκουέ μπορείτε να βρείτε τη δύναμη, μπορείτε να βρείτε το κουράγιο να πρωταγωνιστήσετε σε νέους αγώνες, που με το κουκουέ μπορείτε να παλέψετε ενάντια στο άδικο, γιατί κι εσείς είστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, με αυτή που ο λαός έχει μόνο σωτήρα τον εαυτό του. Δεν αξίζει να ζήσετε ξανά τα ίδια και τα ίδια, προσδοκώντας μια αριστερά που και πάλι θα σας το παίξει αριστερή, αλλά στο όνομα του συσχετισμού θα αποδέχετε το ίδιο το τέρας, τον καπιταλισμό, που στο όνομα της ειρήνης επιλέγει να είναι μπλεγμένη στις συμμαχίες που μας οδηγούν στον πόλεμο. Το σύστημα αυτό γίνεται χειρότερο και κάνει όλο και χειρότερα, όπως και τα κόμματα που πάνε να το διαχειριστούν, και αυτά που υπάρχουν ήδη, και αυτά που θα προκύψουν από τις νέες μεταμορφώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε έχει συγκεντρωθεί πολύ πείρα από το 2015 και μετά και είδαμε την τύχη που είχαν όσοι εγκατέλειψαν και τότε το ΣΥΡΙΖΑ και έφτιαξαν νέους πολιτικούς σχηματισμούς με τις ίδιες κάλπικες συνταγές. Μη χάνετε λοιπόν άλλο χρόνο. Η ελπίδα, η προοπτική είναι εδώ.
είναι στους μεγάλους αγώνες που έχουμε μπροστά μας. Εμείς είμαστε έτοιμοι για αυτούς. Είμαστε έτοιμοι να πάμε πιο μπροστά για το δίκιο του λαού μας, για το δίκιο της τάξης μας. Γιατί απέναντι σε αυτήν μόνο δεσμευόμαστε και για αυτούς θα τα δώσουμε όλα. Γιατί το δίκιο των λαών θα νικήσει. Οι λαοί θα νικήσουν. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Γι' αυτό και είμαστε δίπλα στο λαό της Παλαιστίνης και θα βρεθούμε δίπλα του μέχρι τέλος. Με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά της. Καλό αντάμωμα λοιπόν στους μεγάλους αγώνες. Για να φτιάξουμε τα πιο όμορφα τραγούδια που ακόμα δεν έχουμε τραγουδήσει. Για να μας συνοδεύουν οι πανέμορφες μουσικές και οι στίχοι σαν αυτά που θα ακούσουμε σήμερα και θα μας θυμίσουν για ποιο σκοπό τελικά ζούμε και παλεύουμε. Καλή συνέχεια, καλή διασκέδαση.